Με δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα βαρύνεται ο 32χρονο συζυγοκτόνο για το αποτρόπαιο έγκλημά του στα γλυκά νερά. Οι κατηγορίε που του έχουν αποδοθεί είναι για το κακούργημα τη ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεστήσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπω ορίζει η παράγραφο 1 του άρθρου 299 του Ποινικού Κώδικα, που επισύρει την ελάχιστη ποινή των 10 ετών έω την ποινή τη ισόβια κάθριξη. Αν η πράξη κριθεί ότι έγινε εμβρασμό, επιβάλλεται κάθριξη 15 ετών. Το έτερο κακούργημα με το οποίο βαρύνεται ο 33 χρονο πιλότο είναι ο φόνο του ζώου που έχει αποπλημέλημα αναβαθμιστεί σε κακούργημα και επισύρει ποινή έω και 10 ετών. Σε ό,τι αφορά τα δύο πλημελήματα που συμπληρώνουν το κατηγορητήριο του καθομολογία δράστη τη δολοφονία τη 20χρονη, αφορούν στην ψευδή καταγγελία του και την ενοχοποίηση άλλων που προβλέπεται από το άρθρο 230 του Ποινικού Κώδικα και τιμωρείται με φυλάκιση έω ένα έτο η χρηματική ποινή και το πλημέλημα τη ψευδού κατάθεση κατ' εξακολούθηση στι αρχέ που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών έω τρία έτη και χρηματική ποινή. Σύμφωνα με εκτιμήσει και με βάση τα δεδομένα που έχουν σε νομικό επίπεδο διαμορφωθεί, στον 33χρονο καθομολογία δράστη τη δολοφονία τη άτυχη Καρολάιν, δύναται να επιβληθεί ποινή ισόβια κάθριξη που σε πραγματικά αίτηση ό,τι αφορά την έκτηση τη ποινή φτάνει στα 16 χρόνια, χωρί να συνυπολογιστούν όσα έτη θα αφριστούν από τι άλλε κακουργηματικέ ή πλημμυληματικού βαθμού πράξη που θα τον βαρύνουν. Κομβική σημασία διάσταση αποτελεί το εάν θα του αποδοθούν ελαφρυντικά, καθώ αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική. ...και ποινή που θα εκτίσει ο τριανταδιάχρονος. Ως ελαφριντικές περιστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ποινικού κώδικα, θεωρούνται κυρίως... Το ότι ο υπέτειο έζησε έω το χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή. Το ότι στην πράξη του οθήθηκε όχι από ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδια ή διατελώντα υπό την επίδραση σοβαρή απειλή ή υπό την επιβολή προσώπου στο οποίο αυτό οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτηση. Το ότι στην πράξη του οθήθηκε από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντο ή παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη που του προκάλεσε άδικη εναντίον του πράξη. Το ότι επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και επεδίωξε να άρει ή να μειώσει τι συνέπειε τη πράξη του, τότε το ο υπέτειο συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του. Ένα πράγμα θέλω πια. Το παιδί μα, η Λιδία, να πάει είτε στη μία μου οικογένεια είτε στην άλλη μου οικογένεια. Η Λιδία είναι όλη μου η ζωή. Οι καυγάδε που είχαμε με την Καρολάιν αφορούσαν μόνο το παιδί μα. «Η συγγνώμη είναι μικρή λέξη. Είμαι συντετριμένος. Με νοιάζει μόνο το παιδί. Έκρυψα την αλήθεια μόνο και μόνο για να μπορέσω να το μεγαλώσω. Μου αξίζει η τιμωρία μου και αρνήθηκα να με εξετάσει ψυχίατρος. Είμαι πλήρως συνειδητοποιημένος για το τι έγινε». Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον εντό του οποίου θα βρεθεί το ενό έτου κοριτσάκι του τραγικού ζευγαριού, αυτό πλέον έγκυται στην απόφαση που θα ληφθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα ανηλίκων, που πιθανά έχει να αποφασίσει μεταξύ των οικογενειών τη άτυχη μητέρα και του 32χρονου καθομολογία δράστη τη δολοφονία. Η απόφαση θα ληφθεί μετά από έρευνα που διενεργούν ήδη οι αρμόδιε κοινωνικέ υπηρεσίε, με εντολή τη εισαγγελία και με δεδομένο τι θα διακριβωθεί σε σχέση με τι συνθήκε διαβίωση στην πατρική και μητρική οικογένεια του παιδιού, αλλά και τη στάθμη που θα γίνει και με την οποία θα ορίζεται με αιτιολογημένο πόρισμα σε ποια από τις δύο οικογένειες είναι καταλληλότερο να ζήσει το ενός έτους κοριτσάκι.